ζητούσαν να κάνεις. Οπότε μετά ποιος είσαι, λέω παιδιά με ξέρετε, όχι ποιος είσαι, φεύγεις. Οπότε μετατράπηκε το ντου σε ένα ρουφιάρο, σε ένα εχθρικό υποκείμενο. Δεν τους είπες ότι είσαι φοιτητής, ρε παιδί μου. Μα δεν πρόλαβα να ρωτήσω. Δεν πρόλαβα τίποτα. Ήμουν κατηγορούμενος με το καλημέρα. Ναι. Τέλος πάντων και με σηκώσαμε, πήγα να σηκωθώ έξω. Εγώ στο θηρορό του είπα, φώναξε την Βρετανία, είμαι εδώ μιλητής, πλέον βγες έξω. Τώρα, Βρετανία εκείνη τη στιγμή. Καλά, ποιος να προλάβει να τη δράσει. Ναι. Τέλος πάντων, εμένα το. Για να κλείσω το περιστατικό, με βγάλα σηκωτό έξω μέχρι το πεζοδρόμιο. Οπότε το θέμα ήταν απλά να φύγω από το χώρο κυρίως. Σύλλο έφαγες ή μόνο προξήματα είχαμε πέντε, και απειλές. Πέντε φάπες. Πέντε φάπες, μάλιστα. Δηλαδή στο σύλλολο και με βγάλα σηκωτό έξω. Mm-hmm. Και το παιδί που του είχα πει και ότι έχω πρόβλημα με. Αναπνευστικό μου λέει, παιδάκι μου, μην μπλέξει με αυτά. Ναι. Φιλικά προστατεύοντας. Και εκεί ήταν και ο λόγος που έκανα και την ανοιχτή καταγγελία. Mm-hmm. Γιατί άτομα αναπηρία διεκδικούμε ίσα δικαιώματα και πρόσβαση. Και σε ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο δεν θεωρώ ότι θα μας βγάζουν σηκωτούς και θα τρώμε φάπες επειδή αρνούμαστε ένα φιλάδιο. Έχεις ξαναπάει στην ΑΣΟΕ από τότε, Δημήτρη? Δεν έχω ξαναπάει και αυτό ήταν που ρώτησα και τον Πρίτανη. Mm-hmm. Δηλαδή το έστειλα ένα mail που μου απάντησε μέσα σε 4 λεπτά. Συγγνώμη για το περιστατικό και θα απαντήσουμε. Και εγώ τον ρώτησα με εκτός των άλλων. Αν επιτρέπεται να ξαναπάω στην ΕΣΟΕ. Και τι σου είπε? Δεν μου έχει απαντήσει. Έχει απαντήσει δημόσια. Πιστεύεις ότι υπάρχει μια φοβία και πλευρά των καθηγητών και της Βρετανίας στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων? Δηλαδή φοβούνται, λες εσύ? Τι έχουν αποδεχθεί αυτή την κατάσταση με έναν τρόπο? Κοιτάξτε, κάποια πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Επίσημα η Βρετανία απλά καταδίκασε το γεγονός. Δεν μου απάντησε φυσικά αν μπορώ να ξαναπάω ή αν κινδυνεύω. Mm-hmm. Και αυτό έχει γίνει γιατί υπάρχει μια ομερτά, θα έλεγα εγώ, κρυφού σχολείου. Δηλαδή, μπροστά σε καθηγητές, mm-hmm. το γνωρίζει όλη η σχολή το περιστατικό, δεν ήμουν μόνο εγώ που έφαγα τις φάπες, φάγανε κι άλλοι, αποδέχονται ότι κάποια ομάδα είναι κυρίαρχη, mm-hmm. ακύρωσαν τις επόμενες εκδηλώσεις ΑΕΣΕΚ, επομένως έχουν παραδώσει το πανεπιστήμιο στην ομάδα που ασκεί βία και επιβάλλει mm-hmm. την ιδεολογία της. Αυτή έχει καθημερινή παρουσία στη σχολή. Δεν είμαι τώρα, εγώ δεν είμαι κάθε μέρα στη σχολή, αλλά επειδή υπογράφει. Είναι φοιτητές όμως, έτσι. Εγώ τα παιδιά που μου επιτέθηκαν ήταν μικροί, ήταν 18 με 24. Επομένως θεωρώ ότι είναι φοιτητές, αλλά υπέγραψαν και το φυλάδιο που δίναν και την μετέπειτα στοχοποίησή μου στο μέσο του Indymedia. Υπογράφει συγκεκριμένη ομάδα που είναι το αυτοδιαχειριζόμενο στέκει ΑΣΟΕ. Και σε στοχοποιούν και για πολιτικές δικές σου πεποιθήσεις ή τοποθετήσεις, για να το πούμε έτσι. Νιώθεις ότι στοχοποιείσαι προσωπικά, Δημήτρη, πια? Κοιτάξτε, δείτε, όταν ο Πρίτανης δεν απαντάει επίσημα και δεν έχει κινηθεί η πολιτεία, τα παιδιά αυτά παίρνουν θάρρος και πάνε στο επόμενο βήμα. Ποιο ήταν το επόμενο βήμα? Φτιάξαν ένα περιστατικό ψεύτικο, που όποιος το διαβάσει στο Indymedia θα καταλάβει ότι είναι αστεία η περιγραφή του. Για σένα εννοείς? Για μένα και όλο το. Αποκρύπτουν ότι έχουν χτυπήσει και άλλοι φοιτητές όταν υπέρχουν επίσημοι ανακοινώσεις. Στο επόμενο κομμάτι με στοχοποιούν με όνομα, λένε ότι αυτόν τον ψάξαμε, είναι ο Δημήτρης ο Κοντοπίδης. Ναι. Όταν όλοι οι δημοσιογράφοι είχαν σεβαστεί τους οργανισμούς που εκπροσωπώ και δεν βγάλαν το όνομά μου δημόσια, γιατί αφορούσε το περιστατικό και όχι εμένα κάποιο προσωπικό. Αυτό το λες γιατί φοβάσαι τις στοχοποιήσεις, φοβάσαι ότι μπορεί να γίνει και κάτι χειρότερο. Μα μετά από το όνομά μου δεν λένε ότι είναι ο Δημήτρης ο Κοντοπίδης που είναι, ας πούμε, πρόεδρος των Ασθενών με κυστική ήρωση. Mm-hmm. Λένε επειδή είχε μπλοκή και με το ποτάμι. Ναι, ήμουν υπεύθυνος τομέα αναπηρίας και χρονίων επαθήσεων. Άρα έχει άμεση σχέση με το έργο που κάνω στην πολιτική υγεία. Έχεις δεχτεί εσύ κάποια τηλεφωνήματα, κάποιες απειλές και άλλες διαφορετικές μετά από αυτά τα γεγονότα ή όχι? Είναι μόνο αυτό η στοχοποίηση μέσω Indymedia, ας πούμε? Έτσι όπως λειτουργεί, όπως λειτουργούν αυτές οι ομάδες, δεν έχουν ούτε το τηλέφωνο που έχουν να με βρουν ούτε κάτι. Βγάζουν μια ανακοίνωση ότι δεν του κάναμε κάτι, αλλά να ξέρετε ότι πλέον αυτός έχει στήσει το γεγονός, με κατηγόρησε ότι έστησα και το γεγονός για να πουλάει στα μίντια, όταν εγώ δεν ζήτησα να μην υπάρχει το όνομά μου. Σωστά. Και πλέον έχει και αυτό το πολιτικό προσανατολισμό, είναι στο μηντιακό κατεστημένο όπως το παρεπολιτικό. Ναι, ναι, τα γνωστά. Οπότε, αν τον βρείτε, ξέρετε μετά. Έτσι. Φοβάσαι, μάλιστα. Δημήτρη. Κοιτάξτε, ο φόβος, δεν ξέρω αν ρωτάτε αν φοβάμαι ή αν απειλούμε. Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν αισθάνεσαι να απειλήσει αυτή τη στιγμή? Αυτό είναι μια απειλή που είπες τώρα, δεν είναι? Κοιτάξτε. Σχετικά με το φόβο, γιατί και εκεί πέρα είπαν ότι δεν φοβάμαι. Πράγματι, εγώ φοβάμαι κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ποια είναι αυτά? Όταν η αναπνευστική μου ανεπάρκεια προχωράει, αρχίζει και χάνει κάποια λειτουργικότητα παραπάνω και αυτοεξυπηρέτηση. Αυτό λοιπόν που φοβάμαι είναι να χάσω την αξιοπρέπειά μου. Όπως λοιπόν θα φύγω όρθιος από την πάθησή μου και δεν θα χαρίσω την αξιοπρέπειά μου στην πάθηση που όσο προχωράει, το ίδιο δεν θα την αφήσω και δεν θα την παραχωρήσω σε κανέναν. Mm-hmm. Οπότε εγώ δεν μου επιτρέπω να φοβάμαι. Τώρα, αν απειλούμε, θεωρώ ότι υπάρχει ευθεία απειλή με υπογραφές. Η ηθική αυτούργοι είναι αυτοί που υπογράφουν τη στοχοποίησή μου. Και η γενικότερη ηθική αυτούργοι είναι η Βρετανία, το Υπουργείο,
τα αντίστοιχα υπουργεία που δεν κάνουν. Αυτό είναι το θέμα τίποτα... τι κάνουν, Δημήτρη. Μια και το λες, τι κάνει πρώτα απ' όλα η Βρετανία και οι καθηγητές και η σχολή, και σε δεύτερο επίπεδο η ίδια η πολιτεία. Υπάρχει κάποια παρέμβαση από εκεί? Γιατί είδατε από τότε που ξαναψηφίστηκε το θέμα του ασύλου, πλέον έχει εκτραχυνθεί η κατάσταση. Και δεν είναι μόνο στην ΕΣΟΕ. Και στη Θεσσαλονίκη γίνεται το ίδιο, και στην Πάτρα γίνεται το ίδιο, και στον Πειραιά γίνεται το ίδιο. Παντού γίνονται αυτά. Φοβάμαι αυτό είναι ένα περιστατικό κορυφής του παγόβουνου. Κανένας δεν μπορεί να μιλήσει. Εγώ όφιλα να μιλήσω σε σχέση με αυτά που πρεσβεύω. Και εφόσον μίλησα, η επόμενη μέρα ήταν η στοχοποίησή μου. Mm-hmm. Επώνυμα στοχοποίηση. Και για ποιο λόγο, όταν η Βρετανία και όλοι δεν μιλάνε, αφήνουν αυτόν που την έχει πάθει να βγει να του καταγγείλει. Άρα, εγώ, αν θα κάνω κάποια καταγγελία, κάποια μήνυση, θα κυνηγάνε εμένα σε όλη μου τη ζωή. Mm-hmm. Και επομένως, αποδέχονται αυτή την ομοιρία, τουλάχιστον αυτό είδα εγώ, στην επιβολή βίας. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνουν οι αρχές εδώ όταν τελούνται τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, έστω και μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου? Όταν τελείται μια αξιόπινη πράξη, εγώ ξέρω ότι παρεμβαίνει η αρμόδια αρχή. Είναι έτσι, ή έχει τελειώσει αυτό για τα Πανεπιστήμια, δεν ισχύει? Τώρα αυτό καλέστε τους αρμόδιους να σας το πούνε. Τώρα... Όχι, για εσένα που το βιώνεις, λέω εγώ. Δεν, λέω, δεν είναι θέμα αρμοδιότητας. Βιώνεις ένα γεγονός. Είσαι πολιτικοποιημένος, γνωρίζεις τα πράγματα. Δεν είμαστε άσχετοι, δεν είμαστε περαστικοί. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εγώ να σας το πω λίγο. Αντιλαμβάνομαι ότι από αυτά που λες, είσαι συγκροτημένος άνθρωπος. Δεν είσαι περαστικός στο Πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, εγώ θα σας το πω πολύ απλά. Εγώ τα παιδιά να καταλάβω ότι αποκεκτημένη ταχύτητα ρίξαν μερικές φάπες ακόμα. Τελείωσε το περιστατικό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα προλάβαινε οποιοδήποτε να παρέμβει. Στο επόμενο, πάμε στην επόμενη έτσι. Μέρα. Λένε απ' έξω το πανό, ΑΕΣΕΚ, αν ξανάρθει, θα φύγει με σφαλιάρες. Mm-hmm. Δημήτρη Κοντοπίδη, πλέον γνωρίζουμε ποιο είσαι. Και mm-hmm. ρωτάω, είμαι ασφαλή να ξαναπάω σε πανεπιστήμιο? Που είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να κάνει μια συζήτηση, mm-hmm. ποιο είναι το όριο του εθελοντισμού, και να γίνει μια κουβέντα πάνω στο θέμα. Και είναι αλλιώς εκ προημίου. Να λες, όποιος έρθει που έχει αυτά τα πιστεύω, θα φεύγει με σφαλιάρες. Εσύ, Δημήτρη, κλήθηκες να μιλήσεις στην αστυνομία για το περιστατικό? Εγώ κλήθηκα από την αστυνομία που με κάλεσε από τη φασαρία που έγινε. Δεν έχω κληθεί ούτε έχω γίνει κάποια ενέργεια από κάποιο εισαγγελέα, ούτε τίποτα. Και έχουν αφήσει. Δεν ασχολήθηκε κανείς μία αρχή με το περιστατικό. Εμένα μέχρι σήμερα. Δεν ενόχλησε κανείς. Ούτε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ας το πούμε. Τίποτα. Ούτε από τη δικαιοσύνη. Ούτε από την αστυνομία δεν σε πήρε κανείς να σε ρωτήσει τίποτα. Περιμένουμε πρώτα. Σαν να μην έγινε. Περιμένουν πιθανώς πρώτα να αντισφάς, να απειλείσαι πολύ, να αναγκαστώ να κάνω κάποια καταγγελία και μετά να με κυνηγάνε σε όλη μου τη ζωή. Κάπως έτσι κατάλαβα. Αυτό το κλίμα σύστημα. Υπάρχει γενικά στο Πανεπιστήμιο, γιατί εσύ τώρα φαντάζομαι ότι έχεις μιλήσει και με συμφοιτητές σου και με άλλα παιδιά της ηλικίας σου και με μικρότερους ενδεχομένως. Υπάρχει αυτό το κλίμα φόβου για αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα στην ΑΣΟΕ, Δημήτρη? Τώρα κοιτάξτε, στην αρχιτεκτονική που ήμουν, που υπάρχουν αντίστοιχες ομάδες, δεν είχε γίνει ποτέ επεισόδιο με ξυλοδαρμό ή βία. Πάντα υπήρχαν επιχειρήματα και μάλιστα αυτές οι πολιτικές ομάδες έχουν πολύ βαθιές και φιλοσοφικές, ας πούμε, επιχειρήματα που το πάνε με την κουβέντα. Ποτέ στην αρχιτεκτονική δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Στην ΑΣΟΕ εγώ δεν γνωρίζω τι γίνεται. Από αυτά που είδα είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση και αυτά που μου λένε τα παιδιά εκεί απειλούνται πλέον γενικότερα. Είναι γεγονός πάντως ότι υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μια διαφορία από τις αρχές για τέτοιου είδους γεγονότα. Και μου λέει μια φίλη μου εδώ δικηγόρος ότι τελούνται εγκλήματα και διαπαραλήψεων. Και μάλιστα λέγεται συγκεκριμένα παράληψη λυτρώσεως από κίνδυνο ζωής. Έτσι λέγεται αυτή η εγκληματική ενέργεια. Έτσι, κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην περίπτωσή σου, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Διότι μου λες, μετά από τέτοιο περιστατικό που πήρε τεράστια έκταση στα μέσα ενημέρωσης, τεράστια έκταση πήρε το περιστατικό σου, δεν παρενέβη ούτε μία αρχή. Ένας άνθρωπος δεν σε πήρε τηλέφωνο να σε ρωτήσει τι έγινε, Δημήτρη, τι συνέβη, αν θέλεις να καταθέσεις μήνυση, εάν πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς, να μας περιγράψεις το... Τίποτα λες. Όταν το αποδέχονται από ψηλά, τι να κάνει τώρα οποιοδήποτε φοιτητή που τη έχει φάει? Δηλαδή, θα στοχοποιηθεί? Εγώ, πείτε ότι στην ΑΣΟΕ δεν ξαναπατάω και το παίρνω απόφαση. Που για μένα το είπα και δήλωσα. Πιστοποιητικό φρονημάτων. Δεν τώρα, Δημήτρη, που λέει. Δεν αποδεχθεί κανεί αυτό. Κοιτάξτε, να πει ότι δεν πατάω στη σχολή μου επειδή υπάρχει μια ομάδα εγκληματικών στοιχείων. Όχι, όχι, θέλω να είμαι ξεκάθαρο. Εγώ είπα face control. Πιστοποιητικό φρονημάτων δεν θα δεχτώ από κανέναν. Θα πηγαίνω εκεί που ορίζει το πρόγραμμά μου. Mm-hmm. Όμως οι φοιτητές που είναι κάθε μέρα εκεί, ο θυρωρός, οι καθηγητές που ήταν μπροστά στα περιστατικά και πλέον είναι στοχοποιημένοι, θεωρώ ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Για ποιο λόγο? Mm-hmm. Γιατί πρέπει να έρθει η παρέμβαση από πάνω. Δεν μπορεί ο φοιτητής να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, γιατί θα τη στρώει κάθε μέρα. Εσύ υπενθυμίζεις πως περιμένεις ακόμη απάντηση από την Βρετανία στο mail που είχες στείλει? Από την Βρετανία και από τους θεσμικούς φορείς, δηλαδή. Μα και αυτοί φοβούνται, Δημήτρη. Εγώ έχω καταλάβει από τις συνομιλίες που έχουμε κάνει και με Βρετανούς και με καθηγητές από διάφορες σχολές ότι φοβούνται. Το βασικό του συνέστημα είναι ο φόβος στα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί λοιπόν ένα πανεπιστήμιο να προχωράει με το φόβο. Είναι έτσι.
Τι να σου πω, εγώ σας είπα προσωπικά, δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτώ τον φόβο. Είναι ενάντια στις αξίες μου. Τώρα, αν το αποδέχεται οι καθηγητές, οι Πριτάνης, που διαφημίζουν ένα πανεπιστήμιο για την καινοτομία και την ελευθερία ιδεών και αποδέχονται μέσα εκεί με βία να επιβάλλονται κάποιες ιδέες. Έτσι. Δεν τιμούν τη θέση του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη η κουβέντα που κάναμε προφανώς, σήμερα. Προφανώς, αλλά κάποιοι άλλοι πρέπει να ακούσουν. Και με αφορμή την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, για τους ασθενείς με κυστική ίνωση, θα επανέλθουμε για να θυμίσουμε και τι είναι αυτή η ασθένεια, έτσι, Δημήτρη, τις επόμενες εβδομάδες. Αν μου επιτρέπετε, εγώ, επειδή δεν θα ήθελα να μείνουμε σε αυτή τη μιζέρια και την καταστροφή, εγώ μετά από εδώ θα πάω στο νοσοκομείο. Όπως έχω μάθει να αγωνίζομαι. Και θα φύγω όρθιος δουλεύοντας. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να χτίσουμε. Δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται, δεν αντέχει άλλο η κοινωνία αυτή την καταστροφή. Mm-hmm. Αυτή η καταστροφή και η βία συναθρίζεται με τη βία και την καταστροφή των κακών πολιτικών, των αδιάφορων πολιτών. Οπότε ας το δούμε λίγο θετικά και να σηκώσουμε μανίκια για να χτίσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.